πρέπει να μας απασχολήσει, ξεκινώντας φυσικά με μια αρχή, τουλάχιστον εμείς αυτή τη λογική έχουμε, ότι πρέπει να στηριχτούν οι μισθωτοί, οι μικροί, οι μεσαίοι και όχι οι μεγάλες παραγωγές, τα μεγάλα γραφεία, οι μεγάλοι μάνατζερ. Κοιτάξτε τώρα, καταθέτεται ένα ολοκληρωμένο, για να είμαστε ειλικρινείς, πλαίσιο, με το οποίο όμως δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σαν σύνολο. Πάρτε την εισαγωγή. Η εισαγωγή σε ένα κομμάτι μιλάει και για το προϊόν της τέχνης, το προϊόν του πολιτισμού και τη σχέση που έχει με τη βιομηχανία του τουρισμού. Στη δική σας αντίληψη είναι λογικό, κατανοητό, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Στη δική μας είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεις το πολιτιστικό, την πολιτιστική παραγωγή σαν εμπόρευμα που έχει μια διατίμηση και η οποία συνδέεται και με τα σχέδια για τη μεγάλη, για το μεγάλο πυλώνα της βιομηχανία μας, τον τουρισμό, τον πολιτισμό κλπ. Άρα, εάν συζητήσουμε ενιαία, εμείς δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Η πρόταση του κ. Λιόπουλου είναι σωστή. Να ξεχωρίσουμε, γιατί πάλι δεν μπορούμε να συζητάμε γενικά, θεωρητικά. Πρέπει να καταλήξει το Δημοτικό Συμβούλιο τι στηρίζει, τι δεν στηρίζει ο καθένας με την ευθύνη που έχει εκπροσωπώντας τους συνδυασμούς τους. Εμείς λέμε ότι να συζητήσουμε, μάλλον να καταλήξουμε στη στήριξη του Β. Το Β περιλαμβάνει μέτρα στους άξονες συγκεκριμένους, τα οποία εάν υλοποιηθούν και αν πάρθουν και ορισμένες ρήτρες ασφαλείας από πλευράς του Δήμου, μπορούν να δώσουν μια ανάσα σε ένα ανθρώπινο δυναμικό που είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, είτε έχουν μικρές θεατρικές επιχειρήσεις ή μικρές μουσικές σκηνές. Όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό του χώρου του πολιτισμού βρίσκεται στο κέντρο της νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Σε αυτό βρίσκεται αντιμέτωπο. Από αυτή την πλευρά λοιπόν νομίζω ότι δεν μπορούμε εννοείται να συμφωνήσουμε με μια εισαγωγή η οποία βάζει μια αντίληψη εντελώς διαφορετική από τη δική μας. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε το να συζητάμε για το χώρο του πολιτισμού και να μην παίρνουμε θέση στην κεντρική κυβερνητική πολιτική, από την οποία εξαρτάται και η δημοτική πολιτική, η οποία είναι εχθρικότατη για τους ανθρώπους του πολιτισμού, και δεν μπορούμε φυσικά να συζητήσουμε σε ένα σχεδιασμό επικοινωνιακό ή ένα σχεδιασμό τον οποίο βάζετε, δικαίωμά σας να τον βάζετε, αλλά εν πάση περιπτώσει να διευκολυνθούμε. Δύο ακόμα πλευρές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το αντίτιμο στις υποδομές που ο Δήμος παρέχει δωρεάν στους ανθρώπους που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, πρέπει να έχει όρια. Δεν μπορεί να δίνει ο Δήμος δωρεάν το χώρο και να βλέπουμε, ξέρω, κανένα εισιτήριο 20-30 ευρώ. Άρα είναι ένα θέμα αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι δεν μπορεί ο Δήμος να δίνει δωρεάν το χώρο, την υλική υποδομή, την ανθρώπινη στήριξη στον Α ή Β παραγωγό. Ο παραγωγός, επειδή δεν βγήκε η εκδήλωσή του, να αφήνει απλήρωτους τους εργαζόμενους μισθωτούς του ή με μπλοκάκι, με τι τρόπο θα το πάρει. Και φυσικά πρέπει να μας απασχολήσει και η πλευρά που λέει κάπως με κάποια κριτήρια πρέπει να γίνει επιλογή. Νομίζω είναι γύρω στα 70 τα σχήματα στην Τεχνόπολη που έχουν ζητήσει να αξιοποιήσουν το χώρο. Πιθανό να γίνουν 100-200. Πρέπει να μπουν δηλαδή και μια σειρά τέτοιοι δείκτες. Με αυτές τις σκέψεις και παίρνοντας υπόψη και τη γνώμη των ανθρώπων από το χώρο του πολιτισμού που έχουν καλεστεί να πάρουν την γνώμη, εμείς λέμε ότι αν μείνουμε στα μέτρα, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Β τα στηρίζουμε, βάζοντας φυσικά και μια σειρά όρους που πρέπει ο Δήμος να ελέγξει. Τα άλλα σημεία φυσικά δεν τα καταψηφίζουμε, γιατί διαφωνούμε. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε τα άλλα τρία σημεία.